Όχι να κρυφτούμε από αυτό ή να δημιουργήσουμε κρυψόνες. Οπότε ακόμη και αν η ζωή μας πονάει πολλές φορές ή πολλές φορές μας απογοητεύει, ωστόσο είναι το μοναδικό, ας πούμε, δώρο το οποίο έχουμε και πρέπει να το ζήσουμε. Ζώντας κανείς και πειραματιζόμενος με την ύπαρξη, βρίσκει αυτό που του ταιριάζει και βρίσκει την αλήθεια του. Το κριτήριο ποιο είναι, ότι όταν βρει αυτό το στοιχείο το οποίο είναι δικό του, δηλαδή είναι αυτό για το οποίο είναι προορισμένος, τότε μέσα του νιώθει όλα να αρέουν και όλα να κυλούν όμορφα, εύκολα και ευτυχισμένα. Δηλαδή νιώθει μέσα του μία πληρότητα ζωής. Και αυτή είναι η πληροφορία ότι βρήκα αυτό το οποίο, για το οποίο είμαι γεννημένος και αυτό για το οποίο ήρθα να γίνω σε αυτή τη ζωή. Περιμένουμε να δούμε ολόκληρο το σχέδιο. Να τη συνάδελφο, συγγνώμη, από τη στιγμή ψάχνουμε το νόημα και της ευτυχίας και το που γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να γίνουν δωρεάς και δεν μπορούν από κάποια νομοθετικά. Εγώ δεν θα απαντήσω από αυτές. Εγώ θα να μιλήσω για το βιβλίο μόνο. Εντάξει, μόνο για το βιβλίο, θα περιμένουμε να δούμε η σύνοδος τι θα πει και αναλόγως να τοποθετηθούμε. Δεν είναι, η απόψη δεν είναι τα πλησία. Εντάξει.